Ερχόμαστε εδώ να πάμε στη Λεμεσό ξανά στην κυρία Νέφη Χαραλάμπους. Είναι εκπαιδευτικός και είναι και μια γυναίκα που διαπρέπει και στον αθλητισμό. Καλό μεσημέρι. Κυρία Χαραλάμπους, μας ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Χαίρομαι που είστε μαζί μας. Μια γυναίκα εκπαιδευτικός που διαπρέπει και στην άρση βαρών. Ναι, ναι. Δηλαδή, πόσα κιλά σηκώνετε? Σύνολο 102, 43. 102. Ναι. Και με τα δύο χέρια, φαντάζομαι. Ναι, αλλά 43 αρασέ, 59 επολέζεται. Μάλιστα. Και έχετε χάλκινο μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς. Πανευρωπαϊκούς μάστερς, ναι, άνω των 35. Μάλιστα. Και ο επόμενος στόχος? Η παγκόσμια στην Κοπενχάγη, τον Αύγουστο. Δηλαδή, μπήκε ο πρώτος στόχος, το χάλκινο είναι η πρώτη σας επιτυχία. Σωστό, ναι. Και πάμε πλέον στους παγκόσμιους, στην Κοπενχάγη, τον Αύγουστο. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ για τις προσπάθειες που καταβάλλετε και εκεί πάμε για χρυσό. Προτιμώ να είμαι απλά να πάω. Το ότι θα πάω εκεί για μένα είναι άθλος. Είναι άθλος, σίγουρα. Είναι δύσκολο να σηκώνεις τόσο βάρος? Είναι τεχνική. Καλούς προπονητές, training. Είναι πιο δύσκολο να σηκώνεις τα οικογενειακά βάρη? Είναι. Πολύ πιο δύσκολο. Τι απρόπτο μπορεί να συμβεί σε ένα τέτοιο αγώνα? Σίγουρα το να τραυματιστείς είναι το απρόπτο. Το άγχος είναι ένας από τους παράγοντες και για μένα ήταν η πρώτη φορά για πανευρωπαϊκούς. Μια συναθλήτρια, η Ντενίς, είναι πολύ πιο εμπειρή σε αυτό, που είχε πάρει και χρυσό στους πανευρωπαϊκούς τώρα. Σίγουρα το άγχος είναι το πρώτος παράγοντας για να μην τραυματιστείς, να μην χάσεις την προσπάθεια, να είσαι συγκεντρωμένος. Και φαντάζομαι πρέπει να διατηρείτε ένα συγκεκριμένο βάρος, σωστά? Σωστά, ναι. Για να σηκώνετε και το ανάλογο... Συγκεκριμένη, ναι, τεχνική. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το άθλημα? Είναι αρκετά αγχολητικό. Ναι. Η άλλη επιλογή ήταν τα χάπια, αστείο. Ήταν αθλούμουν από παγιά. Έκανα όμως strongman, άλλα αθλήματα. Στη συνέχεια τυχαία ασχολήθηκα. Ο άντρας μου ασχολείται και ο ίδιος. Είναι αθλητής. Όλο τυχαία ασχολήθηκα. Μάλιστα, δηλαδή όλα, ναι, όλα τυχαία ξεκινούν σε αυτή την ζωή. Είναι ωραίο. Οι αντιδράσεις από τους πολίτες, από τους συγγενείς που σας βλέπουν να σηκώνετε τόσο βάρος, ποιες είναι? Σίγουρα, νομίζω οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν ότι το έκανα αυτό. Νομίζω οι περισσότεροι θα εκπλαγούν. Όμως, όταν ήταν ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου, έτσι και ο γιος μου και η οικογένειά μου, ειδικά ο σύζυγός μου την ώρα που γινόταν αυτό, είναι συγκινητικό. Σίγουρα, πανηγυρίζεις, συμμετέχεις σε αυτή την προσπάθεια του δικού σου ανθρώπου. Συγκινητικό. Θα αφήνατε το παιδί σας να ασχοληθεί με την άρση βαρών? Φυσικά. Υπάρχουν μύθοι πίσω από όλα τα αθλήματα. Όμως είναι ένα άθλημα το οποίο θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ συγκέντρωση, χρειάζεται πολύ training, καλό coaching. Όπως όλα τα αθλήματα. Όπως όλα τα αθλήματα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Κοπενχάγη τον Αύγουστο. Ευχαριστώ. Θα παρακολουθούμε και να επιστρέψετε με το χρυσό, αλλά και η συμμετοχή είναι αρκετή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ.